Λοιπόν, θα να λέμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φέρνουμε τον εαυτό μας και την τέχνη σε σημεία πρόσμενα και να κοιτάμε τι υπάρχει, πού βρισκόμαστε, τι έχει σημασία. Τα χαρτάκια δεν πιστεύω να τα ρίξω για τη στεριά. Καλή ώρα. Πράσινη. Το όριο του θανάτου. Από εκεί και πέρα έχει μάρτυρα. Η αναζήτηση της πρίκης. Εμείς είμαστε τώρα στην Κλώστη. Και τώρα από εδώ κατευθυνόμαστε για Λούντζερ. Τώρα γιατί λέγεται Λούντζερ δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Να ρωτήσω, οι Νάρκες μπήκαν στον εμφύλιο. Πώς? Οι Νάρκες μπήκαν στον εμφύλιο. Ο στρατός τις έβαλε, δεν ξέρω ακριβώς. Ποιος είναι στον εμφύλιο? Φυσικά και μπήκαν. Ο στρατός. Ναι, ο στρατός. Ο ελληνικός στρατός. Για και για, και για τους αντάρτες. Και για τους αντάρτες. Και για το, γιατί από τη μία πλευρά ήταν οι αντάρτες, από την άλλη μεριά ήταν ο ελληνικός στρατός. Θυμάμαι, δούλευα σε ένα σπίτι ενός παππού εδώ πέρα, στο Ξοδέρι. Το 1953-1954 έβγαινα στο βουνό εγώ. Οπότε όταν πήγαμε στο Βίτσι, στι παρυφέ του Βίτσιου, είτε εδώ αυτέ οι κορυφέ εδώ πέρα που βλέπετε, ήταν γεμάτο πτώματα. Σκελετοί. Νεαρά παιδιά, όλο νεαρά. Ποιο να του τάψει, ποιο να του περιθώσει. Και του φάγανε τα όρνια και οι λύκοι. Τι δεν σ' αρέσω.
Θα πάρω παιδιά. Μαλάκα δεν την παλεύω ρε. Όχι παιδιά, συγχωθείτε. Έχω έτσι και λίγο στο βλέμμα, έτσι. Πάμε. Πώς είμαστε πάνω. Ωχ, yes, yes. Okay, okay, man. Έλα. Βλέπεις, είμαστε ακριβώς κάτω από την κορυφή. Τους χαιρέτησε όλους, τους έδωσε το χέρι και εμένα με φίλησε στο λαιμό. Τι ωραία! Πώς είναι το χέρι? Ρε, δίνω το χέρι και λέω θα θέλω να με φιλήσει στο μάγουλο, ρε παιδί. Φιχτάκι, φιχτάκι, γάτος. Ακούστε όλο, έβαλα και μουσική. Βλέπει το μάτι, βλέπει. Please. Και τα φώτα και μόνοι μου. Παρακάτω, έλα πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Έτσι. Πού το πας αυτό? Α, εδώ θα το βάλω. Άσκαλε, ακούπουνε από τρεις. Ναι, αλλά το ξέρετε ότι έχουμε αυτό έτσι τώρα.
Όλοι μαζί!